Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ Άγγελε, και τον Δεσπότη που με κάλεσε. Και πραγματικά ήταν και μια ευκαιρία να λύσω το άγχος μου οδηγώντας. Οπότε οδηγώντας ξεχνιέσαι. Έχουμε διάφορες τεχνικές να λύσουμε το άγχος μας, αλλά δεν λύνεται πραγματικά έτσι. Και φαίνεται πως το άγχος είναι ένα σύμπτωμα ίσως μιας άλλης καταστάσεως που χρειάζεται να δούμε. Η Γραφή έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτό, λέγοντας ο Κύριος «Μη μεριμνήσετε εις την αύριο». Μην έχετε αγωνία δηλαδή για το αύριο. Ο λόγος αυτός του Κυρίου μας αποτελεί για την εποχή μας την πιο επαναστατική και ανατρεπτική πρόκληση και πρόσκληση. Γιατί όταν όλοι τρέχουμε και αγωνιούμε και προβλέπουμε για να έχουμε, αυτός ο τρόπος, το να μην νοιαζόμαστε για την αύριο, είναι τελείως ανατρεπτικό και ίσως για πολλούς αντιπαραγωγικό. Μας προτείνεται συνήθως ένας τρόπος διαφορετικός από αυτό που συνηθίσαμε να ζούμε. Εμείς οι άνθρωποι, σε αυτόν τον νέο που ζούμε, με τους φρενήριες ρυθμούς που ζούμε, είμαστε πνιγμένοι από ένα διαρκές άγχος, από ένα σφίξιμο, από ένα πνίξιμο, σαν μια εσωτερική καταπίεση και μια αφόρητη στενοχώρια που πλακώνει την ψυχή μας και μας παραλύει. Γιατί η κατάθλιψη τι είναι? Είναι πιέζομαι από κάτι, κάτι με κατατρώει. Λοιπόν, έχουμε και το άγχος και την κατάθλιψη που πάνε μαζί και μας ταλαιπωρούν. Υπάρχει όμως η διάθεση να ελευθερωθούμε από αυτό το άγχος που μας βασανίζει καθημερινά και να βρούμε ειρήνη μέσα μας, ή βολευόμαστε πίσω από αυτή τη μιζέρια και κρυβόμαστε πίσω από τις αγωνίες μας? Γιατί πολλές φορές είναι πιο τολμηρό και πιο επώδυνο να δεις τι κρύβεται πίσω από το άγχος, ψάχνοντας και αναζητώντας το νόημα της ζωής και της ειρήνης της καρδιάς μας. Γιατί είναι βολικό το να περιγράφω τις δυσκολίες μου για να έχω και ένα άλοθη γιατί δεν είμαι καλά, αλλά δεν είναι τόσο βολικό να βρω το νόημά μου, για ποιο λόγο ζω, και να αναζητήσω την ειρήνη της καρδιάς μου ως το πλέον πραγματικό γεγονός. Ευτυχώς όμως η ζωή μας στέκεται μπροστά μας πολλές φορές σκληρή και αμήλικτη και πολλές φορές βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Τα διέξοδα, ξέρετε, δεν είναι πρόβλημα. Τα διέξοδα ίσως μπορούν να αποτελούν και ευλογία, γιατί πολλοί άνθρωποι μέσα από τα διέξοδα τους βρήκαν πραγματικά τη ζωή. Τότε κατάλαβαν τι ζούνε. Αλλιώς μοιάζουμε σαν ένα καρδιογράφημα το οποίο έχει μια γραμμίσια, που σημαίνει δεν υπάρχει ζωή. Ή έχουμε τέτοια ζωή όπως τα ραδιενεργά απόβλητα, δεν έχουμε δηλαδή ενέργεια μέσα μας. Τις περισσότερες φορές αναγκαζόμαστε μέσα από τα προβλήματα και τα διέξοδα που συναντούμε εμείς, η οικογένειά μας, το περιβάλλον μας, να αναζητήσουμε βοήθεια, ελπίζοντας να γλιτώσουμε από την ταλαιπωρία και την υποδούλωση του άγχους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε αγχώδεις διαταραχές, που εκφράζονται με πολλούς τρόπους. Συνήθως όμως για τη λύση αυτού του προβλήματος καταφεύγουμε σε πρόχειρες, σε εύκολες λύσεις που δεν κοστίζουν κάποια θυσία, κάποια επίγνωση εκ μέρους μας. Ίσως ανακουφιζόμαστε για λίγο από μια έτσι τεχνική διαχείριση του άγχους, αλλά η ρίζα του προβλήματος παραμένει μέσα μας, αθεράπευτη. Και τα συμπτώματα καιροφυλακτούν να μας επιτεθούν σε μεγαλύτερη ένταση, αν δεν βρούμε τι γίνεται. Η μόνη, όπως λέει η Γραφή, διαχείριση, βέβαια το λέμε σαν λόγο, αλλά πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτός ο λόγος, βίωμα και πράξη. Η μόνη αποτελεσματική πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλούν άγχος βρίσκονται στο λόγο του Κυρίου μας. Ευλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Ο τιούς πύρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Καταμάθετε τα κρύεν του αγρού. Πώς αυξάνουν. Ου κοπιά, ουδέν ήθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάστη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον. Μιουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν, ή τι πίωμεν, ή τι περιβαλλόμεθα, ή δε γάρο πατήρι μόνο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί. Αυτό είναι ο πνευματικός λόγος, ο λόγος του Κυρίου μας, που είναι η απάντηση στις μέριμνες του κόσμου που μας προκαλούν το άγχος. Είναι, θα λέγαμε, το φάρμακο, η θεραπεία, είναι η λύση. Αλλά από το να έχω επιγραμματικά την λύση μέχρι να την βιώσω προσωπικά στη ζωή μου και πώς να γίνει δικό μου γεγονός, υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτό είναι το πρόβλημα και στην πνευματική ζωή. Ακούμε πολλά κηρύγματα, διαβάζουμε. Πολλές φορές η πνευματική ζωή είναι μια μίμηση αυτό που διαβάζουμε, είναι μια συνήθεια, ακολουθώντας ένα τυπικό μέρος, αλλά αυτό δεν έχει σχέση όμως με το βίωμα της πνευματικής ζωής. Γεννάται όμως το ερώτημα, γιατί άραγε ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος έχει φτάσει να υποφέρει τόσο πολύ από τις αγχώδεις διαταραχές. Εάν θελήσουμε να αναζητήσουμε τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν το άγχος, θα διαπιστώσουμε ότι η ρίζα όλου του κακού βρίσκεται στην άρνησή μας να πιστέψουμε στον Θεό και στην αντίστασή μας να εμπιστευτούμε άνευ όρων και ορίων τη ζωή μας στον Θεό. Είμαστε εικόνες του Θεού και μια εικόνα δεν νοείται χωρίς αναφορά στο πρότυπό της. Ναι, ωραία και αυτό. Δεν υπάρχει πίστη στον Θεό και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και ανεφόρον, αλλά πάλι θα πούμε ότι και πώς γεννάται αυτή η πίστη. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Θεό. Δηλαδή να πείσω τον εαυτό μου, να τον ξεζουμίσω, να τον καταπιέσω, με το ζόρι να βγάλω κάτι τέτοιο. Θα είναι κάτι υποκριτικό ή κάτι φαντασιακό ή θα είναι κάποια πίεση του ψυχισμού που με το στανιό θα βγάλει κάτι, το οποίο θα είναι ψευδές, θα είναι μίμηση πίστης, προσωπείο πίστης και όχι αληθινή πίστη. Όταν αρνούμαστε την πατρότητα του Θεού, όταν δεν αγαπούμε και δεν πιστευόμαστε τον Θεό Πατέρα, αναπόφευκτα θα νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας μια ανασφάλεια. Άρα και σε επίπεδο ψυχολογικό αλλά και πνευματικό, η ανασφάλεια, ο φόβος, γι' αυτό λέει αγάπη έξω βάλει τον φόβο, είναι η βάση πολλών προβλημάτων μας. Σε μία σχέση, όταν υπάρχει καχυποψία, όταν υπάρχει ζήλια, όταν υπάρχει σύγκρουση, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν οφείλονται στα πραγματικά γεγονότα, αλλά οφείλονται στην ερμηνεία των γεγονότων που δίνουμε. Και η ερμηνεία εξαρτάται από το πώς τα βρήκαμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι και σου περιγράφουν γεγονότα, αλλά τα ίδια γεγονότα επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Ο καθένας δίνει την ερμηνεία ανάλογα τι έχει μέσα του. Άρα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τα βρω με τον εαυτό μου. Όταν λοιπόν όμως ένας άνθρωπος δεν μεγάλωσε σε υγιές περιβάλλον και δεν δούλεψε τον εαυτό του για να εκτιμήσει τον εαυτό του, να βρει την ομορφιά μέσα του, ο άλλος δεν είναι η ζωή του, είναι η απειλή του. Και άρα με αυτή την οπτική, ακόμα και να φτιάξει μια σχέση, πάντα ο άλλος θα είναι μια πιθανότητα απάτης και απειλής. Και έτσι με αυτή την οπτική μεταφράζει όλα τα γεγονότα. Και του γεννούν ανασφάλειες, ενοχές, συγκρούσεις και άγχος. Και βέβαια όταν παραβαίνουμε το λόγο του Θεού, παραβαίνουμε τη φωνή της συνειδησιός μας. διότι η συνείδηση μας είναι ο νόμος του Ιθείου γραμμένος στο βάθος της καρδιάς μας. Γι' αυτό τον λόγο κάθε φορά που αμαρτάνουμε νιώθουμε μια συνειδησιακή σύγκρουση που μας γεμίζει ενοχές, τύψεις, άγχος. Νιώθουμε ένα υπαρξιακό κενό. Μας καταλαμβάνει η αγωνία και ο φόβος. Νιώθουμε ότι χανόμαστε. Όσο και ο άνθρωπος να θέλει να θάψει τη συνείδησή του, επειδή είναι φυτευμένη μέσα μας η φωνή του Θεού, η συνείδησή μας, όταν αμαρτάνουμε, και αμαρτία δεν είναι απλώς παρέβηκα κάποιες εντολές, αλλά όταν ζω ψευδός, όταν δεν ζω ουσιαστικά, όταν ζω χωρίς περιεχόμενο, τότε διαμαρτύρεται το μέσα μου. Νιώθω ότι δεν παίρνω ζωή, ότι δεν ικανοποιώ αυτό που βαθύτερα έχω ανάγκη. Η αμαρτία δηλαδή εν τέλει είναι η αστοχία. Για άλλο λόγο έχω φτιαχτεί και δεν υπηρετώ αυτόν μου το λόγο. Δεν είναι απλώς 5-10 αμαρτίες που θα αναφέρω στην εξομολόγηση. Αυτές είναι σύμπτωμα ποιου προβλήματος, το ότι δεν ζω αληθινά. Δεν ικανοποιώ τον λόγο για τον οποίο υπάρχω. Είμαι στον αέρα δηλαδή. Είμαι μετέωρος υπαρξιακά. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό θα γεννήσει και τα ποικίλα συμπτώματα. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει μέσα μου μία αντίδραση όταν δεν αναπαύω τα σπλάχνα μου, το λόγο για τον οποίο ζω. Κάποιος λέει πάω εκκλησία, δεν έχει σημασία να πας εκκλησία και αν έχεις πνευματική ζωή υποτίθεται. Μπορεί να το κάνεις για χιλιάδες λόγους. Το θέμα όμως βρήκε μπούσουλα, βρήκε κατεύθυνση. Ο λόγος του Θεού που διαβάζεις είναι εφαρμοσμένος στην πράξη, όχι ως υπακοή σε κάποιες εντολές, αλλά ως πρόταση ζωής, ως βίωμα ζωής. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, μέσα μου υπάρχει μια αντίδραση, μια αντίσταση. Έχω ενοχή. Τι σημαίνει ενοχή? Κλείνομαι στον εαυτό μου. Δεν είμαι ανοιχτός στην αλήθεια. Η ενοχή θα φέρει τύψεις και οι τύψεις θα φέρουν αντίδραση μέσα μου. Θα αρχίζω να αντιδρώ, να θυμώνω και με τον εαυτό μου και με τους άλλους και μετά θα έρθει το άγχος. Για να αντισταθμίσει ο άνθρωπος την ψυχική του απογοήτευση, αλλά και για να ικανοποιήσει την φιλαυτία του που δεν αντέχει στην αποτυχία, μετά από όλα αυτά, γιατί όταν νιώθει ο άνθρωπος ότι ζει αποτυχημένα, όταν δεν βρήκε το νόημα και νιώθει μια αίσθηση απογοήτευσης από τη ζωή του, από αυτό που βιώνει και ζει, τότε οδηγείται στις φευγαλές ευχαριστήσεις και ειδώνες για να ξεχαστεί. Και του προσφέρεται το ναρκωτικό της αμαρτίας. Η αμαρτία πολλές φορές είναι σωτήρια στον ψυχισμό τον οποίο πάσχουμε, γιατί όταν νιώθεις απέραντη πλήξη μέσα σου, το μόνο που σημαίνει είναι η αμαρτία. Και δεν μπορείς να λυτρωθείς από την αμαρτία, δεν ελευθερώνεσαι από την αμαρτία επιπλήττοντάς τη, αλλά βρίσκοντας το αντίδοτό της που είναι η ζωή. Γι' αυτό δεν μπορείς σε κάποιον να του πεις μην αμαρτάνεις γι' αυτό το λόγο, αν δεν είχες του δώσεις πρόταση ζωής. Και είναι πρόβλημα αν διδάσκουμε στα παιδιά μας ή στους άλλους, κάνουμε κηρύγματα τι είναι αμαρτία. Και το περίεργο είναι ότι συνήθως στην εκκλησία λέμε τι είναι αμαρτία και δεν λέμε τι είναι φως. Δείχνουμε τι είναι σκοτάδι, αλλά δεν προτείνουμε πώς είναι αυτό το φως. Μιλούμε για Ανάσταση, αλλά δεν είμαστε αναστάσιμοι στη ζωή μας. Είναι τεράστια αντίφαση αυτή. Δεν μπορεί σε κάποιον να του πει μην αμαρτάνεις αν δεν του δείξεις πρώτα τι είναι ζωή. Δεν μπορεί κάποιος να του πάρει το ναρκωτικό του, αν δεν έχεις να του δώσει ζωή. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και ο άνθρωπος αμαρτάνει για να ξορκίσει το άγχος του. Πολλές αμαρτίες δεν οφείλονται γιατί είμαστε ανήθικοι, γιατί ζούμε ένα άγχος που πρέπει να το ξεχάσουμε. Λειτουργεί δηλαδή ναρκωτικά της συνειδήσεώς μας. Όσο όμως περνά ο καιρός και αρχίζουν να συσσωρεύονται μέσα μας, μέσα στον άνθρωπο και τον κατακλείζουν αισθήματα ενοχής, στο τέλος νιώθει μια τρομερή μοναξιά υπαρξιακή και μια κατάθλιψη. Πολύ σπάνια παρουσιάζεται κανείς ενώπιον του Θεού γυμνός και τετραχυλισμένος, διότι δεν αντέχει να αναλάβει την ευθύνη των επιλογών του και να αποκαλύψει τα αληθινά του αισθήματα. Σπάνια δηλαδή εμείς εξομολογούμεθα πραγματικά. Για ποιο λόγο? Τρομάζουμε ή μην εκτεθούμε. Και δύσκολα απογυμνώνουμε τον εαυτό μας και την αλήθεια μας ενώπιον του Θεού, γιατί φτιάξαμε έναν Θεό κατά τη δική μας εικόνα και φαντασία. Έναν Θεό ο οποίος είναι πνιγμένος στα άγχη μας. Έναν Θεό ο οποίος έχει θόρυβο. Ένας Θεός που κάνει τα βαντούρια, γιατί και εμάς αμάς έτσι λειτουργούμε. Ένας Θεός έντασης, αλλά ο Θεός είναι λεπτή άβρα. Όλα λοιπόν, όλη αυτή την ένταση την αποθούμε στο υποσυνείδητό μας και νομίζουμε πως έχουμε ξεμπερδέψει. Τα θάβουμε, τα βάζουμε κάτω από το χαλί όλα τα πράγματα και τις καταστάσεις. Αλλά κάποια στιγμή αυτά αρχίζουν να συνωθούνται για να βγουν στην επιφάνεια, για να βγει το πραγματικό μας πρόβλημα. Το άγχος επομένως είναι μια κατάσταση που δημιουργείται μέσα μας όταν γυρίζουμε την πλάτη μας στο φως, στην αλήθεια, στον Θεό. Όταν απομακρυνόμαστε από κοντά Του και προσβάλλουμε την αγάπη Του. Το άγχος είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Ότι Τον έχουμε αντικαταστήσει με άλλους ψεύτικους θεούς. Με αποτέλεσμα να ζούμε ένα βαθύ υπαρξιακό κενό και μια εξαντλητική ψυχική αγωνία. Για φανταστείτε, όταν δεν έχουμε αναζητήσει τον Θεό, ξέρετε τον Θεό δεν είναι του χεριού μας, αλλά ούτε κανείς μπορεί να, με το ζώο να βγάλει την πίστη και να εμπιστώσει τον Θεό μας. Αυτό που θεωρείται εμάς, για μας, πίστη να θέλω να πιστέψω. Αυτό που θεωρείται ο άνθρωπος έχει τον Θεό είναι όταν μπει στην διαδρομή για να βρει τον Θεό. Όταν μπει στη διαδικασία να αναζητήσει τον Θεό, ήδη έχει τον Θεό. Γιατί δεν σε έπνιει κανείς άλλος να αναζητήσει τον Θεό από τον ίδιο τον Θεό. Άρα ήδη μπαίνει σε μια πορεία για τον Θεό. Το άγχος φανερώνει ότι προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε και να επιτύχουμε τα πάντα μόνοι μας, χωρίς τον Θεό, στηρίζοντας όλες τις ελπίδες στις δικές μας προσπάθειες και αποκλείοντας την παρέμβαση της θείας πρόνοιας, ακόμη και στην πνευματική ζωή. Γεμίζουμε άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι θρησκευόμενοι, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί και στην πνευματική ζωή την διαχειρίζονται με έναν τρόμο, με μία αγωνία, με κάποιους ψυχαναγκασμούς, γιατί είμαστε σε λάθος πνευματική βάση. Πιστεύουμε ότι εμείς με το σπαθί μας θα σωθούμε και πως εμείς με τις δικές μας ενέργειες θα βρούμε τον Θεό. Δηλαδή αγνοούμε και περιφρονούμε την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή αυτό το άγχος που έχω στη δουλειά μου, στο σχολείο μου, στην οικογένειά μου, να λύσω τα προβλήματα εγώ, γιατί εγώ πιστεύω είναι το κέντρο του κόσμου, μπαίνει και στην πνευματική ζωή. Και δεν αφηνόμαστε. Είναι αυτό που επέμενε ο Άγιος Πορφύριος. Χωρίς φίξιμο να πλησιάζουμε το Θεό, χωρίς εσωτερικό πνίξιμο. Δεν το λέει γιατί ήταν ένας φιλεύθερος και ήθελε να μας χαϊδεύει τα αυτιά, αλλά γιατί ο ταπεινός είναι αυτός που αφήνεται στον Θεό. Ο ταπεινός είναι αυτός που αφήνεται στην αγάπη του Θεού. Σε ένα Θεό που ακόμα ίσως να μην τον επίστεψε όπως πρέπει. Αλλά είναι μια κίνηση που δείχνει διάθεση και ο Θεός θα ανταποκριθεί στη διάθεσή μας. Το παράδοξο είναι ότι σχεδόν όλοι μας προσπαθούμε να εξοραίσουμε την τραγωδία που ζούμε και να καλύψουμε τις πληγές μας. Και ενώ είμαστε μπλοκαρισμένοι μέσα στο ίδιο μας τον εαυτό, δεν θέλουμε να ελευθερωθούμε από τη μίζερη αυτή κατάσταση. Αρνούμαστε να πιστέψουμε πως αν αφήσουμε όλα μας τα προβλήματα στην αγάπη του Θεού, θα μας αφήσουν και εκείνα και θα ησυχάσουμε. Γιατί μόλις εμπιστευτεί κανείς τα βάρη της ψυχής του στον Θεό, θα ανακουφιστεί από το άγχος και που συμπιέζει την καρδιά του. Όπως είπαμε λοιπόν, το άγχος θεραπεύεται με την εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια του Θεού και ταυτόχρονα με μια προσπάθεια τήρησης των εντολών του. Αυτό πώς θα γίνει όμως? Θα κάνουμε εμείς μία αρχή και μία προσπάθεια. Όταν μας έρχονται σκέψεις και αγωνίες, και ας μην το καταλαβαίνουμε, να μην ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Μην πιάνουμε κουβεντολόι μαζί τους. Θα βγούμε ηττημένοι. Όποιος προσπαθεί με τον λογισμό του να διαχειριστεί και να λύσει τα προβλήματά του, αυτά θα αυξηθούν. Θα μεγενθηθούν. Να το πούμε σαν παράδειγμα. Αν έχω μία σκέψη, τι γίνεται, φανταστείτε μία γραμμούλα, μία γραμμούλα, γίνεται έτσι, μία σκέψη. Πιάνω κουβεντούλα, επιμείνω, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, φεύγει μετά αυτή η γραμμούλα. Έρχονται οι αιμονές, το άγχος. Όσο μου αρχίζουν να διαφορούν, ξεθοριάζει αυτό, γραμμούλα και φεύγει. Οι λογισμοί μας τελικά είναι επιλογή μας. Γιατί πιστεύουν πως αν δεν περάσει κάτι από τα χέρια μας, δεν λύνεται. Εμείς ξέρουμε, άλλοι δεν ξέρουν, κανείς δεν ξέρει. Εμείς πάντα έχουμε ενδιαφέρον για τα πράγματα, για τη ζωή. Ο άντρας μας ποτέ, η γυναίκα μας ποτέ. Δεν ξέρω αν την περάσει από το χέρι μου, δεν γίνει σωστά η δουλειά. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα και δική μας επιλογή. Δεν αφηνόμαστε όχι μόνο στον Θεό, και στη ζωή και στις σχέσεις μας. Ο Θεός θέλει να ζούμε την κάθε μας στιγμή δημιουργικά και σύμφωνα με το θέλημά Του. Δεν θέλει να βασανιζόμαστε από περιττές έγνοιες και μέρημνες, διότι όχι μόνο δεν έχουν να μας προσφέρουν κάτι, αλλά απέναντίας τσακίζουν την ψυχή μας και μας παραλύουν πνευματικά. Να μην έχουμε έννοιες και μέρημνες, όχι μόνο για τα κοσμικά και για τα πνευματικά. Να μην έχουμε έγνοια αν θα πάμε στον παράδεισο. Να μην έχουμε έγνοια αν θα πάμε στην κόλαση. Να έχουμε έγνοια αν έχουμε τον Θεό, αν έχουμε σχέση μαζί Του. Και για να μπορέσουμε να έχουμε σχέση μαζί Του, επειδή είπαμε και πριν, ο Θεός είναι ταπεινός, είναι ήσυχος, είναι ευγενικός, είναι λεπτή άβρα, περιμένει λίγο να ησυχάσουμε. Γιατί πολλές φορές αυτή είναι μια μεγάλη μας αμαρτία, πολλές φορές μας ομιλεί ο Θεός στη ζωή με τρόπους παράδοξους, αλλά εμείς δεν τον ακούμε γιατί κάνουμε θόρυβο. Θόρυβο είναι οι αγωνίες μας, είναι τα άγχη μας, είναι η μεριμνά μας. Αν λίγο αδειάσουμε και βγούμε λίγο στη φύση και ησυχάσουμε, θα νιώσουμε πόσο κοντά μας είναι ο Θεός. Αλλά και εκεί εμείς με το βασανωμένο, με το κινητό μας, με τις αγωνίες μας, με τα χίλια δυο πράγματα. Η πρόνοια του Θεού αγκαλιάζει τα πάντα. Όλους τους ανθρώπους και κάθε έμψυχο και άψυχο κτίσμα του. Ωστόσο όμως ο Θεός δεν παρεμβαίνει στη ζωή μας απρόσκλητα. Είναι τόσο ευγενής που αν δεν το επιτρέψουμε δεν παραβιάζει το δώρο της ελευθερίας που μας χάρισε. Ο Θεός βεβαίως τον ήλιο αυτό να τέλει επί πονηρούς και αδίκους και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αλλά τα αγαθά της Θείας πρόνοιας τα εκτιμούν, τα απολαμβάνουν και τα χαίρονται πραγματικά όσοι πιστεύουν σε αυτή. Όσοι είναι ανοιχτοί στο θέλημα του Θεού και το εμπιστεύουν τη ζωή τους. Αντίθετα, όσοι δεν πιστεύουν ούτε εκτιμούν τις πολλές ευεργεσίες του, βασανίζονται από αγωνίες και άγχη, διότι είναι σαν να κλείνονται στο σκοτάδι, αρνούμενοι τις ευεργεσίες του ήλιου. Τον άνθρωπο αυτό του άγχους, τον καταθλιπτικό το μίζερο που ζει στο σκοτάδι του και μόνο να γκρινιάζει, να ξέρει και να παραπονείται και να μεμψημυρεί. Ζει στο σκοτάδι του λοιπόν, μοιάζει σαν έναν άνθρωπο που σε ένα δωμάτιο, κλειστά παντζούρια, κλειστά φώτα και κάθεται και κλαίγεται και φωνάζει για να του δώσουν προσοχή και τον προσέξουνε. Για να κερδίσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Μόλις το ανοίξει στα παράθυρα να μπει φως, ξέρετε τι κάνει, θα κλείσει τα μάτια του. Για να έχει πάλι να διαμαρτύρεται και να αντιδράει. Μια άλλη σοβαρή αιτία του άγχους είναι η σύγκρουση που προκαλείται ανάμεσα στον πραγματικό μας εαυτό και στον ψευδή μας εαυτό. Η φανταστική εικόνα που δημιουργήσαμε για τον εαυτό μας. Παραδείγματος χάρη. Έγινα παπάς, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Πρέπει να είμαι κάπως. Πρέπει να ικανοποιήσω την ιδέα του κόσμου όχι για μένα, για να με αποδέχεται. Είμαι όμως εγώ αυτός ο πραγματικός εαυτός. Και άρα σιγά σιγά χτίζω ένα άλλο αυτό από αυτός που πραγματικά είμαι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι συγκρούονται. Θα μου φέρει τέτοια σύγκρουση και τέτοια προβλήματα που θα βγει σε αγχώδη διαταραχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό σε κάθε επίπεδο. Αν δηλαδή μεγαλώνουμε σε μια οικογένεια που τα παιδιά θέλουμε να τα φτιάξουμε όπως έχουμε στο μυαλό μας και όχι όπως πραγματικά είναι και τα αναγκάζουμε να πάρουν μια εικόνα και ανάλογα με το βαθμό της ευαισθησίας που έχουν, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουνε, θα πάρουν και μια άλλη πραγματικό από αυτή που είναι. Αυτό λοιπόν θα τους φέρει σε σύγκρουση. Αυτό θα βγει, θα σωματοποιηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι από εμάς ταυτιζόμαστε με την ιδεατή εικόνα μας και αυτός είναι ο κίνδυνος που υπάρχει στην Εκκλησία. Ότι πρέπει εγώ για να πάω στον παράδεισο να είμαι ένας καλός θρησκευτικός άνθρωπος. Είμαι όμως αυτός. Πάω και εξομολογούμε και παίρνω ένα σχήμα θεοσεβούμενο. Και λέω τις αμαρτίες με τρόπο που να μην προκαλέσουν, είμαι αποδεκτός. Όμως, αν πάω να τα πω σε έναν παράκι, αλλιώς θα τα πω. Γιατί, ποιος είναι αυτός με τους δυο. Άρα, δείχνει αυτό ότι φέρνει σε μια απόσταση. Και πολλές φορές, ακόμη και στην προσευχή μας, δεν είμαστε ο πραγματικός μας εαυτός. Παίρνουμε ένα σχήμα ψευτοευλάβειας. Δεν είναι κακή ευλάβεια. Η ψευτοευλάβεια είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί με φέρνει δύο αυτούς οι οποίοι παλεύουν και συγκρούονται. Έτσι λοιπόν ταυτιζόμαστε με την ιδιαίτερη μας εικόνα και συμπεριφερόμαστε ναρκισσιστικά. Ενώ κάποιοι άλλοι αγκομαχούμε να την αποκτήσουμε αυτή την εικόνα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δεν είναι πρωταθλητισμός η πνευματική ζωή να γίνω κάπως κάτι, αλλά να ελκύει στην καρδιά μου η αγάπη του Θεού. Να γλυκανθεί η καρδιά μου το Χριστό. Δεν είναι λοιπόν μια κατάσταση το ζητούμενο στην πνευματική, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Είναι να συνάψω σχέση μαζί του, να τον ελκύσω. Δεν είναι ένα σύστημα ιδεών ή ηθικής η Εκκλησία, αλλά είναι σχέση, είναι πρόσωπο, είναι σχέση με τον Χριστό. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθεί ο τρόπος να συνάψω σχέση μαζί του. Έτσι λοιπόν αγκομαχούμε να αποκτήσουμε μια εικόνα χωρίς αποτέλεσμα, διότι το εγωιστικό μας θέλημα δεν ικανοποιείται εύκολα και η φιλαυτία μας κατατρώγει σαν σαράκι την ψυχή μας. Αν όμως ταπεινωθούμε και τα εμπιστευτούμε όλα στον Θεό, το άγχος θα υποχωρήσει και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Αν πιστέψουμε πως ό,τι μας συμβαίνει είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού για την σωτηρία μας, τότε δεν θα μπορούν να μας βλάψουν ούτε εξωτερικές δυσμενείς καταστάσεις, ούτε εσωτερικές μας συγκρούσεις. Όλο το μυστικό λοιπόν βρίσκεται σε αυτό. Στην εποχή μας πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αισθήματα κατωτερότητας. Νιώθουμε διαρκώς την ανάγκη για αγάπη και αναζητούμε εναγωνίως την επιδοκιμασία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν έχω μια μειονεξία και ζητώ την αναγνώριση των ανθρώπων, χάνω την ελευθερία μου. Γιατί είμαι εξαρτώμενος από την κρίση και τη γνώμη των άλλων. Ετεροπροσδιορίζομαι. Δεν βρίσκω την αξία μου μέσα μου, ποιος είμαι, να τα βρω με τον εαυτό μου, αλλά πάντα βλέπω προς τα έξω πώς με αποδέχονται οι άλλοι. Άρα χαρίζω την ευθύνη μου και την ελευθερία μου στους άλλους. Υποδουλωνόμαστε έτσι στους άλλους, μην μπορώντας να ζήσουμε ως ελεύθερες προσωπικότητες. Συνήθως όμως οι άλλοι δεν ανταποκρίνουν τις απαιτήσεις μας, με αποτέλεσμα να στενοχωρούμαστε, να απογοητευόμαστε και να μην μπορούμε να προδεύουμε πνευματικά. Αν όμως αποδεχθούμε με ταπείνωση οποιαδήποτε αδυναμία μας, που μας δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας και μειονεξίας, και την αναποθέσουμε στην αγάπη του Θεού, η αγωνία για ανθρώπινη αποδοχή και αγάπη θα υποχωρήσει και θα δώσει τη θέση της σε μια κατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας. Το αίσθημα κατωτερότητος που μας ταλαιπωρεί θα αποτελέσει εφαλτήριο για την απόκτηση της εσωτερικής ελευθερίας και θα μας διώξει τα δεσμά του άγχους που μας τυραννούνε. Δηλαδή υπάρχει ένα γιατί που μας κατατρώγει. Αυτό φαίνει και την κατάθλιψη και το άγχος. Φανταστείτε λοιπόν να είμαι κάτω από αυτό το τραπέζι και να με πλακώνει και να προσπαθώ να το σηκώνω με το κεφάλι μου. Τι θα καταφέρω, πιο πολύ θα πιέζουμε. Όσο λοιπόν προσπαθώ να βγω πάνω από το μέτρο μου αυτόν τον τρόπο, με ένα γιατί που με κατατρώει, με μια αγωνία να αποκτήσω μια υπόσταση και μια αξία που έχω ανάγκη, γιατί τη βρήκα μέσα μου, γιατί συγκρίνουμε με τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω τι, γιατί ζούμε σε μια εποχή εικόνας, ιδίως μέσα στην Εκκλησία, και πρέπει να φτάσω και τους άλλους κι εγώ. Αυτό τι θα κάνει, πιο πολύ θα μου φέρει η κατάθλιψη. Ενώ τι υπάρχει, χαλαρώνω, αφήνομαι, αποδέχομαι την πραγματικότητά μου, συμφιλιώνομαι με τον εαυτό μου, αγκαλιάζω τον εαυτό μου, όχι εγωιστικά. Αλλά λέω, κάτσε εαυτό μου, ηρέμησε, ησύχασο και βρες την ομορφιά που έχεις μέσα σου και ανάπτυξέ τη. Τώρα θα δούμε ότι μπορώ να βγω από το τραπέζι και μετά θα δούμε και πάνω από το τραπέζι άμα θέλουμε. Στην εποχή μας υποφέρουμε πολύ και από το άγχος που μας προκαλεί το κυνηγητό ασφαλώς του χρόνου. Δεν ζούμε στο παρόν, δεν ζούμε την κάθε στιγμή δυναμικά και χωρίς βιασύνη, αλλά αγωνιούμε άλλοτε για το παρελθόν και άλλοτε για το μέλλον μας. Αυτή είναι η τραγωδία, το παρόν δεν το ζούμε ποτέ. Πάντα έχουμε θλίψη. Όποιος ασχολείται με το παρελθόν είναι έχει διάθεση καταθλίψεως και όποιος ασχολείται με το μέλλον έχει διάθεση άγχους. Ο ισορροπημένος άνθρωπος ζει στο εδώ και τώρα. Αν όμως είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε ότι ο χρόνος μας είναι υπεραρκετός, όχι μόνο για να κάνουμε τα πράγματα που επιθυμούμε, αλλά και για να ευχαριστιόμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Άρα έχει να κάνει με το πώς τοποθετούμε στον χρόνο, πώς τα αξιολογώ, πώς τα βιώνω μέσα μου. Δυστυχώς τον χρόνο που μας χαρίζει ο Θεός για να εργαστούμε τη σωτηρία μας, εμείς το σπαταλούμε σε ανώφελα και κενά πράγματα και δεν τον εκμεταλλευόμαστε δημιουργικά. Σκορπιζόμαστε σε απασχολήσεις και δραστηριότητες που διαμελίζουν την ύπαρξή μας, τη διασπούν. Το δίλημμα που μας θέτει ο Κύριος είναι ξεκάθαρο και προκλητικό. Ουδείς δύναται δυσύν κυρίης δουλεύει. Ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει. Ή ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Τελικά ποιο είναι το κύριο μέλημά μας? Ποιον Κύριο επιλέξαμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας? Μας ενδιαφέρει η σχέση μας με τον Θεό ή προτιμούμε άλλα αφεντικά? Χωρίς απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία να θεραπεύσουμε ούτε το άγχος, ούτε την κατάθλιψη ή πολλές άλλες καταστάσεις. Θέλουμε να αγαπούμε τον Χριστόν ως τον πιο έμπιστο φίλο μας? Αποζητά ολόκληρη ύπαρξή μας αυτή την οικειότητα και τη φιλία με τον Χριστό? Όσο αφινταλαντευόμαστε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, τόσο περισσότερο θα ταλαιπωρούμαστε από εσωτερικές συγκρούσεις και μπερδέματα, τα οποία θα γεννούν μέσα μας ενοχές. Λοιπόν, όταν χάσουμε απλά τον υπαρξιακό μας μπούσουλα και δεν απαντήσουμε σε ερωτήματα που ελευθερώνουν την καρδιά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να θεραπευτεί τίποτα μέσα μας. Δεν είναι απλά υπόθεση μόνο χρόνου ή αναγκών ή καταστάσεων. Είτε δεν ξέρουμε μέσα μας, έχουμε σύγχυση, θολούρα. Αυτό γεννά ενοχή, μπέρδεμα, σύγκρουση εσωτερική και άγχος. Γι' αυτό όταν έλεγε ο Κύριος, δεν μπορείς δύο κύριους να δουλεύεις, σου λέει ξεκάθαρες ρε φίλε, πού θες να πας? Όχι γιατί μας αναγκάζει αυτό ο Χριστός. Αλλά αυτό το ξεκαθάρισμα είναι θεραπευτική διαδικασία. Εμείς, όπως λειτουργούμε στην εποχή μας για την εικόνα και όχι για την ουσία, μένουμε στην ουσία, στα συμπτώματα και όχι στη ρίζα του προβλήματος, έτσι σε όλα. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Και δεν υπάρχει μέσα μας ένα ξεκαθάρισμα για να δούμε τι γίνεται. Η ουσία της πνευματικής ζωής ξεκινά εκεί, η μετάνοια εκεί. Η μετάνοια ουσία είναι αυτό ξεκαθάρισμα και είναι το κέντρο μας. Δεν είναι γιατί σκέφτηκα έναν πονηρό λογισμό, σιγά. Δεν είναι γιατί κατέκρινα, σιγά. Και αν δεν τα κάνω, τι έγινε? Έχω ζωή. Η ουσία λοιπόν είναι βαθύτερη. Ποιος είναι ο θησαυρός μέσα μας? Τι αναζητούμε? Και όσο θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε μόνοι μας την ψυχική μας σύγχυση που προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής, δεν ξεκαθαρίσαμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, ποιο είναι το περιεχόμενό μας και ο λόγος της ύπαρξής μας, τόσο περισσότερο θα συσσωρεύονται μέσα μας καταπιεσμένος θυμός και οργή. Τι είναι ο θυμός? Ξέρετε τι είναι ο θυμός? Είναι η προσπάθειά μου να ξεπεράσω κάτι που με ξεπερνάει. Νιώθω αδύναμος μπροστά σε ένα γεγονός και φωνάζω για να υποκριθώ το δυνατότερο του προβλήματος που υπάρχει. Όταν λοιπόν με κατατρώει κάτι μέσα μου, με βασανίζει μια πληγή, ο θάνατος, η αγωνία του θανάτου, ο λόγος για τον οποίο ζω, ότι μέσα μου έχω μια υπαρξιακή ανία και με τρώει, πρέπει να κάνω θόρυβο να το ξεχάσω, να θορυβήσω, να θυμώσω. Και κάθε τι που υπάρχει γύρω μου που προκαλεί μια αφορμή θυμού, εμένα με γενθύνεται πολλαπλάσια για να εκτονώσω αυτό που έχω μέσα μου. Ο άλλος απλώς μου δίνει μια αφορμή και με βοηθάει σε αυτό, γιατί θα σκάσω στο τέλος. Έτσι λοιπόν υπάρχει καταπιεσμένος θυμός και οργή που στο τέλος θα μεταλλάσσεται σε βαθιά και μόνιμη αγχώδη διαταραχή, απόγνωση και κατάθλιψη. Ο Χριστός μας προσκαλεί να μπούμε στην οδό της μετανοίας, αν θέλουμε να θεραπευτούμε από την σύγχυση και το άγχος. Χωρίς μετάνοια, με την οντολογική έννοια μετάνοια, όχι την ηθική έννοια, ηθική μετάνοια, αχ, μίλησα άσχημα στον άλλο και πω τώρα δεν είμαι καλό παιδί. Και ένας καλός άνθρωπος, σωστός, ηθικός, πρέπει να το διορθώσει αυτό. Αυτή είναι η ηθική μετάνοια, που έχει στοιχεία εγωιστικά. Προστατεύει την εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Η οντολογική μετάνοια είναι αλλάζω πόλο ζωής, άξονα ζωής. Στρέφω τη ζωή μου στον Χριστό. Κέντρο μου είναι το πρόσωπό του και όλα τα μοιραιωστά πρόσωπα του Χριστού που είναι οι αδελφοί μου. Χωρίς μετάνοια, χωρίς απόφαση αλλαγής, είναι αδύνατο να βρούμε τον αληθινό μας εαυτό, να βρούμε την πολυπόθητη ανάπαυση. Θα βρισκόμαστε διαρκώς σε ένταση, σε κάθε μορφή ψυχική διαταραχή που θα μας εγκλωβίζει σε ένα φαύλο κύκλο. Θα μας φύγει όλο και πιο πολύ και θα μας αχρηστεύει. Η μετάνοια είναι μια ολοκληρωτική στροφή και ένα πλήρες αναποδογύρισμα της ύπαρξής μας, ώστε να πούμε τελεσίδικα, ολοκληρωτικά, Κύριος μου και Θεός μου είναι ο Χριστός. Αυτό είναι η μετάνοια, τίποτε άλλο. Δεν είναι ένα κλείσιμο στην ενοχή μου και λέω τώρα ήμουν κακό παιδί, τώρα συγχωρήθηκα μαγικά, δεν έχω τίποτα, είμαι ένας άγγελος. Και ασχολούμαι με τον εαυτό μου πάλι. Είμαι ένας αυτοαπασχολούμενος, ευλαβής χριστιανός που νομίζω ότι τώρα ξεκαθάρισε το τοπίο, γιατί τώρα με ένα μαγικό τρόπο φύγανε οι αμαρτίες μου και συγχωρέθηκα. Από τη στιγμή εκείνη θα διαπιστώσουμε ότι η μετάνοια είναι το μοναδικό κλειδί. Είναι το ακριβό μυστικό που διαλύει όλα μας τα προβλήματα. Δεν θα φοβόμαστε πλέον τίποτα και δεν θα ανησυχούμε για τίποτα. Θα εμπιστευόμαστε τον Θεό που γνωρίζει τα πάντα, που φροντίζει για τα πάντα και να λαμβάνει εξ ολοκλήρου τη ζωή μας. Όσο δεν τον εμπιστευόμαστε και προσπαθούμε να κυβερνήσουμε τη ζωή μας μόνοι μας, θα οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε αδιέξοδα. Θα είμαστε δυστυχισμένοι και η ζωή μας θα είναι δίχως νόημα, ικανοποίηση και χαρά. Η αληθινή μετάνοια μας ξεκουράζει, μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, γεύεται ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού. Και αυτό το πράγμα του γεννά την εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη. Γλυκαίνεται και λέει εντάξει, αφήνεται. Νιώθουμε λοιπόν ελεύθεροι, νιώθουμε ανανεωμένοι. Είναι σαν να αρχίζει η ζωή μας από αυτή τη στιγμή. Η μετάνοια και η προσευχή συγκροτούν όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας. Όπως όταν προσευχόμαστε λέμε «Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε», τι σημαίνει? Λέμε όλες μας οι δυνάμεις, οι σκέψεις, τα συναισθήματα να μαζευτούν, να υπάρχει ενότητα, κεραιότητα της υπάρξεώς μας και να προσπέσουμε στον Θεό. Ενώ πριν νιώθαμε κομματιασμένη, η αμαρτία σε τεμαχίζει. Είναι μια διάσπαση, είναι σε κομματιασμένος και πολυδιασπασμένος. Γεμίζουμε από μέριμνες και αγωνίας. Έτσι νιώθουμε κομματιασμένοι, ενώ πριν νιώθουμε κομματιασμένοι, με τη μετάνοια και την σχέση μας με τον Θεό επιτυγχάνεται η ενότητα των ψυχικών μας δυνάμεων και λειτουργιών. Συγκροτημένη πλέον ολόκληρη η ύπαρξή μας στρέφεται με όλη την ορμή αποκλειστικά στον ένα. Ενώνεται μαζί του και συμφιλώνεται με τους πάντες και τα πάντα. Είναι μεγάλη τέχνη να καταφέρει κανείς να αγιαστεί η ψυχή του χωρίς αγωνία και άγχος. Αυτό που είπαμε, που λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Μόνο με την πραότητα, την υπομονή και την αγάπη έρχεται η Θεία Χάρις, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Εκείνο που θα πρέπει, λέει ο Άγιος Πορφύριος, το διαβάσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, και είναι η βάση αυτών των καταστάσεων που είπαμε, εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχήσει είναι αγάπη στον Χριστό. Αυτό υπάρχει μέσα στο μυαλό, στη σκέψη, στη φαντασία, στην καρδιά, στη βούληση. Αυτή η προσπάθεια να είναι η πιο έντονη. Πώς θα συναντήσετε τον Χριστό, πώς θα ενωθείτε μαζί Του, πώς θα Τον εστερνιστείτε μέσα σας. Τις αδυναμίες σας αφήστε τες όλες, για να μην παίρνει ήδη στο αντίθετο πνεύμα και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει τη στενοχώρια. Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε από τις αδυναμίες σας. Τολμηρός ο λόγος, να αγωνίζεστε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν στην ψυχή σας και σας φέρουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Όταν δηλαδή τα μεταποιήσω, τα στρέψω στο Χριστό, πιάνω πάτο και αφήνομαι στο Χριστό δηλαδή. Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε ξενιάζετε και γίνεστε όργανά Του. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, όλα αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Αυτό λοιπόν τονίζει ο Άγιος Πορφύριος, ότι πολλές σωματικές ασθένειες είναι αποτέλεσμα της στενοχώριας. Συχνά ο Άγιος συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά να βγαίνετε στην φύση, στον καθαρό αέρα και να περπατάτε, διότι καθαρίζει ο νους και γαληνεύει η ψυχή από τους θορύβους της πόλης και το καθημερινό άγχος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, να έχουμε έναν χώρο στον οποίο αδειάζουμε, ξεκουραζόμαστε. Μου έλεγε ένας φίλος και μου άρεσε πάρα πολύ, μια μέρα την εβδομάδα, λίγες ώρες, προσπαθεί να μην σκέφτεται απολύτως τίποτα, να αδειάζει. Ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε να μην σκεφτόμαστε. Πάντο το μυαλό μας τρέχει διαρκώς. Όταν ο άνθρωπος βιώνει χαρά, ανάπαυση, γαλήνη, μπορεί να μην σκέφτεται. Εμείς σκεφτόμαστε διαρκώς γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε, να προστατεύσουμε κάτι, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, κάτι να επιτύχουμε. Όταν ο άνθρωπος νιώθει τη γλύκα της αγάπης του, τότε δεν σκέφτεται απολύτως τίποτα. Να το κάνουμε ως άσκηση, είναι μια μορφή προσευχής αυτό. Λίγες ώρες η εβδομάδα, να μην σκεφτόμαστε, να αδειάζουμε από όλα τα πράγματα. Λοιπόν, όλη η φύση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ευχαριστεί και δοξολογεί διαρκώς τον Θεό. Τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά. Η επαφή με την φύση ξεκουράζει ψυχικά και μας φέρνει πιο κοντά στον Θεό. Η πείρα των Αγίων φανερώνει ότι ο πνευματικός αγώνας δεν είναι μια εναγώνια μάχη, αλλά ένα γλυκό βίωμα βαθιάς ειρήνης. Τα έχουμε μπερδέψει εμείς. Η πνευματική ζωή είναι ελευθερία, όχι βία. Άλλο οι βιαστές αρπάζουν οι βασίλειοι του ναρανού. Η βία να γίνεται χωρίς βία, δηλαδή χωρίς αγωνία και σφίξιμο εσωτερικό. Είναι απαλότητα, χαρά, ησυχία, ηρεμία, γαλήνη, απλότητα, υπομονή. Δεν είναι πίεση, άγχος, κοσμική αγωνία. Η πνευματική ζωή δεν είναι μια ψυχαναγκαστική εκτέλεση καλών έργων, ούτε κάποια μαγική επέμβαση του Θεού στη ζωή μας. Πνευματική ζωή δεν σημαίνει παρακαλώ το Θεό να μου πάρει το άγχος ή να μου λύσει το πρόβλημα που με ταλαιπωρεί. Γιατί ξέρετε, όταν ζητώ από τον Θεό να μου πάρει το άγχος, πιο πολύ θα έχω άγχος. Γιατί δίνω σημασία στο άγχος. Και ο Θεός δεν μπορεί να μου πάρει το άγχος με τον τρόπο που εγώ νομίζω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ζητάω τη λύση ενός προβλήματος και όχι τον ίδιο. Ο ίδιος είναι το ζητούμενο, το αίτημα. Όταν λοιπόν βρω αυτόν που είναι το έντονο της καρδιάς μου, ασφαλώς φεύγουν και αυτά που είναι προβλήματα. Το σημαντικό στην πνευματική ζωή είναι να συνειδητοποιήσω ποιος είμαι, που πορεύομαι και σε ποιον ανήκω. Είμαι του Χριστού ή του κόσμου τούτου που με εκτρέπει από την αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτούς, λέει η Θεία Λειτουργία, και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εν ενή στόματι και μια καρδία. Εμπιστευόμαστε τον Χριστόν κατά πάντα και δια πάντας. Δεν ανησυχούμε ούτε για το πώς, ούτε για το πότε θα τακτοποιηθούν οι υποθέσεις μας. Προσέξτε αυτό, να το έχουμε κατά νου. Δεν υποδεικνύουμε στον Θεό πώς θα μας λύσει το πρόβλημα. Ούτε αν θα μας το λύσει, ούτε πότε θα μας το λύσει, ούτε πότε θα μας το λύσει. Το αφήνουμε σε αυτόν, αυτό ξέρει. Ξέρουμε εμείς καλύτερα. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά ο ίδιος αν θέλει. Γιατί λοιπόν να μπαίνουμε στη δικασία να σφάζουμε τον εαυτό μας, να τον πνίγουμε. Το πρωτεύον είναι η φιλία μας με τον Χριστόν και όχι η λύση των προβλημάτων μας. Οι δοκιμασίες και οι αδικίες και αναποδιές που μας συμβαίνουν θα έχουν αγαθό τέλος αφού τις αγαπώσει τον Θεό, πάντα συνεργεί στο αγαθόν. Το πρόβλημα μας δεν είναι οι πτώσεις και οι αμαρτίες μας, εφόσον ουδείς αναμάρτητος, αλλά η ραθυμία και η αναποφασιστικότητά μας να σηκωθούμε, να στραφούμε σταθερά στο Χριστό και να μείνουμε αφοσιωμένοι στην αγάπη Του. Έγνοια μας καθημερινή πρέπει να γίνει η διαρκής ανάπτυξη και διαφύλαξη της σχέσης μας με το πρόσωπό Του. Μοναδική μας μέριμνα να είναι η αναζεοπήρωση του πόθου μας για τον Χριστό και αποφυγή όσων ψυχραίνουν και διαταράσσουν την αγάπη μας γι' αυτό. Όταν έλθει στον άνθρωπο η χάρις του Θεού, τα αλλάζει όλα. Μας αλλάζει δηλαδή τα φώτα. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να αναστηθεί κάποιος νεκρός, αλλά να μετανοήσει ο άνθρωπος. Μια νεκρή ψυχή να βρει τον Θεό και τον εαυτό της. Ο ληστής μπήκε στον παράδεισο με ένα μνήσθητη μου Κύριε. Η αληθινή μετάνοια είναι απόφαση μιας στιγμής. Να υποσχεθούμε στον Χριστό μια και απάντοτε ότι θα είμαστε στραμμένοι σε Αυτόν ολοκληρωτικά και αμετάκλητα. Όταν φτάσουμε σε αδιέξοδο, όταν δούμε κατάματα την πληγή της υπαρξιακής μας μοναξιάς, να αιμορραγεί μέσα μας, όταν συνειδητοποιήσουμε την απουσία του Θεού από τη ζωή μας, όταν αναγνωρίσουμε ότι οι αντοχές μας εξαντλήθηκα, τότε έχει φτάσει η ευλογημένη στιγμή της ολοκληρωτικής μετάνοιας και επιστροφής μας στο Χριστό. Είναι η πλέον συγκλονιστική στιγμή της ζωής μας. Είναι η ώρα κατά την οποία θα δεχθούμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και θα γευτούμε την απρόσμετρη αγάπη του Θεού. Η ζωή μας θα γεμίσει φως και χαρά. Η χάρη του θα μας ελευθερώσει από τα άγχη και τις αγωνίες μας. Θα τον ακούμε να λέγει ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός είναι και ανέζησε και απολός είναι και ευρέθη. Η χαρά λοιπόν αυτής της συνάντησης, αυτής της εμπειρίας είναι η λύση του προβλήματος. Δεν μπορείς μπροστά σε αυτό το βίωμα να έχεις άγχος ή κατάθλιψη. Δεν φτουράει κανένα αρνητικό συναίσθημα μπροστά σε αυτή την εμπειρία, αυτής της ευλογημένης συνάντησης. Λέει ο Χριστός, «Εμείς φίλοι μου εστέ». Ο Χριστός μας νιώθει φίλος Του και μας συμπεριφέρεται ως φίλος μας. Εμείς όμως δεν τον νιώθουμε φίλο μας, δεν τον νιώθουμε οικείο μας, γι' αυτό και δεν τον εμπιστευόμαστε στη ζωή μας. Η υπαρξιακή μας ανασφάλεια προκαλεί μέσα μας ένταση και ταραχή, γι' αυτό καταφεύγουμε σε κάθε είδους αγχολητικά φάρμακα, ελπίζοντας πως θα καταφέρουμε να βρούμε κάποια στοιχειώδη ψυχική ηρεμία και ισορροπία. Όμως μόνο η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού θα μας χαρίσει εσωτερική συμφιλίωση, εσωτερική ελευθερία. Αυτή η βαθιά ειρήνη και ησυχή είναι η πλέον δυναμική και δημιουργική κατάσταση της ψυχής μας. Ο άνθρωπος που ζει έτσι, αν θέλετε, είναι και παραγωγικός στη δουλειά του. Όταν είσαι έτσι, έχεις όλη την ενέργειά σου. Έχεις φοβερή ενέργεια και δύναμη. Είναι αυτό που λες, τι παίρνεις και δεν μας δίνεις. Είναι αυτό που έχει ο άνθρωπος όταν έχει τακτοποιηθεί ο εσωτερικός του κόσμος. Έλεγε, θυμάμαι ο γέροντας Σιμηλιανός κάπου, ότι ένα σύμπτωμα της αμαρτίας είναι η κούραση. Η κούραση είναι αμαρτία. Δεν είναι η κούραση σωματική όσο ψυχή και πνευματική. Μας ανεώνει λοιπόν η σχέση μας με τον Χριστό. Μας γεμίζει με όρεξη να ζήσουμε μια ζωή ελευθερίας και χαράς. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου που αναγεννήθηκε και ανακαινίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Που έγινε ένας καινούριος άνθρωπος, καινή κτήση. Μια τέτοια ζωή είναι η μόνη ζωή για την οποία αξίζει να θυσιάσουμε τα πάντα για να τη ζήσουμε. Σε αυτή τη ζωή μας προσκαλεί ο Χριστός με το στόμα του Αγίου Χρυσοστόμου και εδώ τελειώνουμε γιατί κουραστήκατε, Πατήρ Άγγελε. Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ημάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ, αν θέλεις εγώ, μηδενός εν χρία καταστής, εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτρη, πάντα εγώ, μόνον οικείος έχε προς εμέ, εγώ πένης διασέ και αλήτης διασέ, επί σταυρού διασέ, επί τάφου διασέ, πάντα μισή και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις, τι το φιλούντα αποστρέφει, τι το αέρι τι πικτεύεις, τι εκεί τρέχεις. Αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε τέτοιο Χριστό, τι παιδευόμαστε και βασανιζόμαστε, δεν πάμε να φύγουμε. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.